μια άλλη μεγάλη απατεωνιά που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη δεν στέκει αυτό. Στην Ευρώπη αυτοί που έχουν ασχοληθεί με την αρχαία Ελλάδα είναι κατεξοχήν άνθρωποι δημοκράτες και κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει από τους χριστιανούς, τους φανατικούς χριστιανούς, γιατί είναι φανατικοί εδώ οι χριστιανοί, μια πονηρή προσπάθεια να ταυτιστεί η αρχαία Ελλάδα με την άκρα δεξιά ή με το φασισμό ακόμα χειρότερα. Κάτι το οποίο είναι τελείως τρελό και χωρίς βάση. Μα ο χριστιανισμός είναι η βάση του φασισμού. Όπως λέει σωστά ο Γάλλος φιλόσοφος Σόμφρε, ιστορικά η είσοδος του ολοκληρωτισμού μέσα στην Ευρώπη ταυτίζεται με τη δημιουργία του κράτους του λεγόμενου Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πιο πριν δεν υπήρχε η έννοια του ολοκληρωτισμού. Και εδώ γίνεται κάτι πολύ πονηρό, πάρα πολύ πονηρό, και πάνε να κατατάξουν ουσιαστικά την κοσμοθέαση, την αντίληψη, τον τρόπο στάσης απέναντι στα πράγματα που οδήγησε τον άνθρωπο στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στην ανάδειξη του ανθρώπου, του πολιτικού ανθρώπου, να το πετάξουν ότι είναι όποιος ασχολείται με αυτά ανήκει στην άκρα δεξιά και στο φασισμό. Έτσι τους βολεύει. Μιλάμε για τρελοκομείο, για παραλογισμό, αλλά απλώς είναι οι κρατούντες. Είναι οι κρατούντες σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα και αυτή την τρέλα την έχουν καλλιεργήσει και το έχουν υιοθετήσει φυσικά αυτό και διάφοροι είτε αφελείς είτε πορωμένοι και τοποθετημένοι βέβαια στη συγκεκριμένη θρησκεία αριστεροί μέσα εισαγωγικά και το κάνουν σημαία και προχωράνε. Βέβαια εδώ θα πρέπει να μπει και ερώτηση τι είναι αριστερά και χίλια δυο άλλα πράγματα, γιατί αριστερά δεν είναι ο μαρξισμός. Η αριστερά είναι η Γαλλική Επανάσταση που από εκεί ξεκινάει η έννοια αριστεράς και εκεί πέρα όλη η αριστερά μέχρι και τον 19ο αιώνα προς τον 20ο βασιζόταν πάνω και στον ανθρωπισμό. Που όταν αφαιρθεί στον ανθρωπισμό είναι υποχρεωτικά ελληνορωμαϊκή γραμματεία, παράδοση κτλ. Μετά πετάχθηκε έξω αυτό. Με αποτέλεσμα βέβαια φτάσαμε και στους φασισμούς και στους ναζισμούς και στους ερυθρούς χμέρ και όλα τα περίεργα πράγματα. Αυτά είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο. Όταν βγάλεις μέσα από την κοινωνική δικαιοσύνη, και το αίτημα για συλλογικό συμφέρον, βγάλεις και τον ανθρωπισμό, καταλήγεις με μαθηματική ακρίβεια εκεί πέρα. Η αρχαία Ελλάδα είναι το ακριβώς αντίθετο του φασισμού.